Θα πάμε στην Πάτρα για λίγο. Είχαμε ένα περιστατικό απίστευτο εκεί. Καταγγέλλεται για σεξουαλική παρενόχληση ένας νοσηλευτής σε βάρος ασθενούς. Ο οποίος και συνελήφθη, έχει παρέμβει αστυνομία και τα λοιπά. Πήραν τηλέφωνο οι άνθρωποι του νοσοκομείου. Μεγάλο περιστατικό. Και... τεράστιο θέμα. Βέβαια. Για πάμε να δούμε. Έλα, Χρήστο, καλή σου μέρα. Καλή σας ημέρα, καλημέρα από την Πάτρα. Όντως είναι μια πολύ σοβαρή καταγγελία η οποία έγινε αρχικά στην αστυνομία. Μια 23χρονη λοιπόν κοπέλα μαζί με τον πατέρα της είχε έρθει από τον πύργο εδώ στην Πάτρα, στο νοσοκομείο του Αγίου Ανδρέα, προκειμένου να εξεταστεί για ένα πρόβλημα υγείας το οποίο αντιμετώπιζε. Ήταν στο χώρο της ανάνυψης η συγκεκριμένη γυναίκα στα επίγοντα περιστατικά, όταν σύμφωνα με την καταγγελία, όπου να σας πω ότι αρχικά την έκανε η γιατρός που ήταν εκείνη την ώρα σε εφημερία στο νοσοκομείο, φαίνεται να έγινε μια σεξουαλική κακοποίηση προς την 23χρονη από νοσηλευτή του νοσοκομείου. Κακοποίηση ή παρενόχληση? Είναι σεξουαλική κακοποίηση. Μιλάμε για βιασμό, όπως λέει η καταγγελία. Σε ασθενή που ήταν στην ανάνυψη. Ακριβώς. Να σας πω λοιπόν ότι φαίνεται ότι με βάση αυτά τα οποία έχουν γίνει γνωστά, ο νοσηλευτής με βάση την καταγγελία που έγινε στην αστυνομία πήγε στον χώρο που ήταν η κοπέλα, της ζήτησε ότι πρέπει να γίνουν κάποιες περαιτέρω εξετάσεις και εκεί φαίνεται να συνέβη αυτό. Όταν η κοπέλα μπήκε μετά, η γιατρός που την είχε εξετάσει στην αρχή της ανέφερε το τι ακριβώς έγινε, η συγκεκριμένη γιατρός επικοινώνησε και με τη διοίκηση του νοσοκομείου και με την αστυνομία, όπου πήγαν οι αστυνομικοί στο σημείο, αρχικά έγινε προσαγωγή και από τη στιγμή που η συγκεκριμένη γυναίκα κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά στην αστυνομική διεύθυνση Αχαΐας, μιλάμε για σύλληψη. Ο άνθρωπος αυτός θα βρεθεί ενώπιον του εισαγγελέα σήμερα. Ενώ να σας πω ότι από την πλευρά του ο διοικητής της υγειονομικής περιφέρειας, ο κ. Καρβέλης, έχει διατάξει ΕΔΕ προκειμένου να δούμε το τι ακριβώς έχει συμβεί. Ενώ να σας πω ότι υπάρχει παρέμβαση και από τον κ. Γιαννάκο, από την ΠΟΕΔΗΝ, ο οποίος επιβεβαιώνει κάποια πράγματα και ζητά την τιμωρία του, ακριβώς, του ανθρώπου αυτού του νοσοκομείου στην περίπτωση που ισχύουν όλα τα ζητήματα που έχουν κατακριθεί. Σοβαρή υπόθεση, τον Άγιο Ανδρέα μιλάμε, έτσι δεν είναι, Χρήστο? Ακριβώς, το νοσοκομείο του Αγίου Ανδρέα εδώ στην Πάτρα. Μάλιστα, πολύ σοβαρή περίπτωση αυτή, θα περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις. Ευχαριστούμε, Χρήστο, να είσαι καλά.